Η πυροσβεστική ήταν παρούσα, ευτυχώς δεν έγινε κάτι. Ευτυχώς φρόντισαν τα παιδιά της ομάδας των εθελοντών που είχε μαζί τους να σπεύσουν, να καθαρίσουν το χώρο, να αποτρέψουν οποιαδήποτε ζημιά. Το θέμα όμως είναι ότι δεν πετύχαμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Αποτύχει, αποφύγαμε να βάλουμε φωτιά στο κέντρο της πόλης των Σερών, καθώς τα φαναράκια με τα οποία πραγματοποιήθηκε η δράση Λάμπει ο Ουρανός αποδείχτηκαν ελαττωματικά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανέβουν ψηλά στον ουρανό και έπεφταν επάνω στα δέντρα. Πραγματικά έτσι είναι και το έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Βουγιούκα που είναι ο υπεύθυνος αυτής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που έχει τον τίτλο «Κάνε μια ευχή Ελλάδος». Ενώ πριν από 2 χρόνια, όταν για πρώτη φορά φέραμε αυτή τη δράση στις ΣΕΡΕΣ, θα θυμάται ο κόσμος ότι είχε ενθουσιάσει. Αυτή τη φορά λοιπόν το πρόβλημα οφείλεται στην αστοχία του υλικού που επιλέχθηκε από τη συγκεκριμένη ομάδα να αγοράσει. Ενώ πραγματικά επιχειρήθηκε από τον κόσμο, δεν έφταναν ούτε οι καιρικές συνθήκες ούτε το σημείο. Το σημείο ήταν ίδιο ακριβώς και πριν από 2 χρόνια. Το υλικό δεν ήταν αυτό που έπρεπε, με αποτέλεσμα να στεναχωρηθούν. Εγώ στεναχωριόμουν πάρα πολύ με τα παιδιά που το λαχτορούσαν τόσο πολύ όλο αυτό. Βέβαια, τους αντικαθιστούσαν αυτά τα κατεστραμμένα φαναράκια, αλλά το θέμα είναι ότι δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε αυτό που έγινε πριν από 2 χρόνια, για το οποίο μιλούσε όλη η πόλη. Ωστόσο, και παρόλο που η κυρία Παλάζ είπε ότι ο χώρος καθαρίστηκε, σήμερα η κάμερα του επιλογές μαγνητοσκόπησε σκηνές σκάλους. Ευτυχώς φρόντισαν τα παιδιά της ομάδας των εθελοντών που είχε μαζί τους να σπεύσουν, να καθαρίσουν το χώρο, να αποτρέψουν οποιαδήποτε ζημιά. Στην τελική όλη η δράση απέφερε το ποσό των 250 ευρώ, το οποίο θα δοθεί στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ της Κεδής. Η ομάδα αυτή, η Action Team, το κάνε μια ευχή Ελλάδος, όλο αυτό το κάνει σε συνεργασία με τους Δήμους και αφήνει, έχει ένα αντισταθμιστικό όφελος. Το όφελος αυτή τη φορά ήταν πολύ μικρότερο, γιατί πραγματικά δεν καταναλώθηκαν όσα επιθυμούσαν να πουλήσουν. Και θέλω να πω λοιπόν και δημόσια, αυτό που θα το έγραφα, ότι μας έδωσαν το ποσό των 250 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Να θυμίσουμε, το απόγευμα της Τετάρτης πολλές οικογένειες που πήγαν στο κέντρο της πόλης των Σερών να συμμετάσχουν στην προσπάθεια να λάμψει ο σεραϊκός ουρανός τις γιορτινές αυτές μέρες. Λάμπει ο ουρανός, θα λάμψει ο ουρανός. Από αγάπη, από αυτά τα φαναράκια τα οποία βγαίνουν μέσα από την καρδιά μας. Είναι μια πρωτοβουλία που γίνεται δεύτερη φορά στην πόλη μας μετά από το 19 με μια παρένθεση περσινή. Μια πρωτοβουλία που έχει ένα στίγμα αγάπης, έχει ένα στίγμα ελπίδας και ένα στίγμα φωτός. Είναι μια κοινή προσπάθεια της ΚΕΔΗΣ μαζί με την εθελοντική ομάδα εδώ των νέων και έσοδα, ένα μεγάλο μέρος των εσόδων.